έχω ζητηθεί από τον πρόεδρο και από τον κύριο Κασανίδη για θέματα Υπουργείου Ιστορικών του ΠΑΣΟΚ και του παρέσα να σα κάνετε ένα ερωτημάτι. Βέβαια η παρουσία του πρόεδρου καταγωγή του νομίζω ότι θα τραβάει εδώ όλη την Ομοσπονδία. Εγώ θέλω να σα μεταφέρω του χαιρετισμού του πρόεδρου του κινήματο και αρχικού αξιωματική αντιπολίτευση του κ. Παπαντρέου του Γιώργου και του Χάρη του Καστανέλη του υπεύθυνου για τα θέματα εσωτερικών και δημοσία τάξη από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Να σα μεταφέρω του χαιρετισμού του και να σα μεταφέρω και την θέση του κινήματο πάνω στα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα που σα απασχολούν. Εσά, του χιλιάδε δηλαδή δασοπροσβέστε, όπου κατά επέκταση όμως αφορούν και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί μιλάμε για την προστασία του δάσους και την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι εκφρασμένη η άποψη του Γιώργου Παπαντρέου ήδη από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, που όπως είναι γνωστό, τοποθετήθηκε επισήμως και είπε ότι δεν μπορεί αυτό το έμψυχο προσωπικό, το σπουδαίο, το οποίο είναι δοκιμασμένο επί 4 ετών, με την εμπειρία του να μένει παροχισμένο ουσιαστικά και υπομοιρία και με την πάνω στην βάση κάποιους μήνες απασχολείται και κάποιους μήνες δεν απασχολείται και σε αυτή την ερμαφρόδη και sui generis κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται. Και με τη δικιά μας ευθύνη σαν ΠΑΣΟΚ όταν είμαστε κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων υπάρχει η πολιτική απόφαση, η απόφαση η δεδομένη από τη μεριά του Γιώργου του Παπαντρέου πως επόμενος πρωθυπουργός της χώρας από τα πρώτα μέτρα που θα πράξει θα είναι να αποκαταστήσει αυτή την αδικία και να αποκαταστήσει τους χιλιάδες δασοπροσβέστες και να τους εντάξει πλήρως και οργανικώς μέσα στη δύναμη του ελληνικού κράτους ως πρώτη γραμμή του μετόπου για την προστασία των δασών από το στόμα του ίδιου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη θέση εμείς την υποστηρίζουμε και σε όλα τα θέματα. Άλλωστε, έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης για την πρόσληψη αρκετών εξ αυτών από εσάς. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το θέμα εμείς είμαστε επιφυλακτικοί. Σε ποιο θέμα? Στον αριθμό. Ακούμε μεγάλα νούμερα. Μακάρι να γίνουν και αυτό το πράγμα εμείς. Ξέρετε, δεν έχουμε τη μανία καταδιώξεως ή την αντιπολιτευτική μανία για να πούμε ότι δεν θέλουμε να βγουν αυτά τα πρόσωπα, αυτοί οι άνθρωποι για να προσφέρουν από σήμερα μάλιστα. Είμαστε όμως επιφυλακτικοί και νομίζουμε ότι δεν θα ισχύουν τέτοια νούμερα που ακούμε για 4.000-4.500. Νομίζουμε ότι θα είναι πολύ λιγότερα και πάνω απ' όλα είναι με ποιους όρους θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις όπως καταλαβαίνετε. Έχετε γνώση νομίζω κύριε Πρόεδρε και των παρεμβάσεων και του Χάρη του Καστανίδη και του ΠΑΣΟΚ ώστε να μην υπάρχουν τυπικά κολλήματα ώστε πάρα πολλοί εκ των ανθρώπων αυτών που προσφέρουν σειρά ετών τις υπηρεσίες τους να μην μείνουν από έξω με τυπικά κολλήματα του στυλ το ύψος. Και για ηθικούς λόγους νομίζω όταν υπάρχουν απώλειες και υπάρχουν χαθεί άνθρωποι πάνω στο καθήκον και από την ώρα που τις εκτελέσεις του καθήκοντος δεν πρέπει να μπαίνουν τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι είναι ζητήματα, δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε λεπτομέρειες, είναι ζητήματα ουσίας και ζητήματα αρχής. Και ηθικού κρέους απέναντι σε αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν να λιπώσουν όλα τα χρόνια στις υπηρεσίες τους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν θα δεχθούμε τέτοιου τύπου και τέτοιου είδους αποκλεισμός. Εμείς πιστεύουμε ότι και μιλάμε για όλους όσους βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Στο επίπεδο των όλα τα κοινά που είναι μια δέσμευση και δεν σας ομιλώ σαν βουλευτής Αττικής αυτή τη στιγμή, διότι το ξεκαθάρισα και στον πρόεδρο και νομίζω επικοινώνησε και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή είμαι ως εκπρόσωπος και του Γιώργου του Παπαντρέου και του τομέα εσωτερικών και δημοσίας τάξης του. Σημερινές και θα μεταφέρω και εγώ αυτά τα συμπεράσματα προς τον αρχηγό του κινήματος για να ενσωματωθούν και αυτά μέσα στη δικιά μας πολιτική δραστηριότητα και τον πολιτικό μας λόγο για τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά!